είναι το ξεκίνημα της έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Απόστολο τον Καλογιάννη, τον Αντιδήμαρχο τον Παναγιώτη τον Ταΐ, τους βουλευτές, την κυρία Βουλευτή, τον κύριο Βουλευτή που είναι εδώ σήμερα να στείλουν την παρουσία τους, τον κύριο Πρόεδρο του Μελητηρίου, τους δημάρχους και αντιδημάρχους που παρίσταμε, όλους σας, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς για τα θύματα που νιώσαμε όλοι μας, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτή η ενσυναίσθηση τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων, νιώσαμε όλοι μας αυτό τον απίστευτο πόνο. Αλλά δυστυχώς ευτυχώς πρέπει η ζωή να συνεχίσει, γιατί είναι αποστολή όλων μας, όχι μόνο του ελληνικού κράτους και δικό μας, να αλλάξουμε την Ελλάδα και να μην έχουμε τέτοια γεγονότα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε σε δύσκολα χρόνια, και τον Παναγιώτη τον Ταΐ που κάνει αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στον Δήμο και στον Δήμαρχο με εμάς, για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε να είμαστε εδώ και να αναβαθμίσουμε αυτή την έκθεση και για όσον αφορά τη δική μας δουλειά, αλλά και όσον αφορά τη δουλειά του Δήμου, της Λάρισας, της Θεσσαλίας. Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα για τη σχέση που έχουμε με τη Θεσσαλία και με τον Δήμο και με την Δημαρχία και με την Περιφέρεια, με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στις κλαδικές και στη Γενική. Άρα λοιπόν είμαστε και λίγο Θεσσαλοί και το εννοούμε αυτό, γιατί το νιώθουμε όταν διοργανώνουμε την Αγρότικα και την Ζωοτεχνία. Βλέπουμε ότι η πραγματική καρδιά της γεωργίας και της κοινοτροφίας στην Ελλάδα χτυπάει εδώ στη Λάρισα. Το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Η σημερινή έκθεση, η φετινή έκθεση, η 13η, η τρίτη που οργανώνουμε μαζί, έχει 766 άμεσους και έμεσους εκθέτες, 25.000 τετραγωνικά, συμμετοχή άμεσα ή έμεσα από 35 χώρες και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά. Θέλω να δηλώσω, παρόλο στις δύσκολες στιγμές, τη δύσκολη περίοδο, ότι εμείς θα είμαστε εδώ μαζί με το Δήμο, μαζί με τους Λαρισαίους, μαζί με την Περιφέρεια, για να αναπτύξουμε αυτή την έκθεση όσο γίνεται περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και καλή δουλειά.